Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί, αποδίδοντας εύσημα στην τουρκική κυβέρνηση που εμφανίζεται ως ειρηνικός επιδιαιτητής στην Ουκρανία, ενώ την ίδια ώρα έχει η ίδια εισβάλει σε Συρία, στο Ιράκ, έχει επέμβει στη Λιβύη, ενώ για 47 χρόνια διατηρεί την κατοχή στην Κύπρο και μάλιστα, που μάλιστα στην τελευταία εισήγηση για την έκθεση προόδου της Τουρκίας βαφτίστηκε ως ανεπίλητη σύγκρουση. Στην ίδια έκθεση επίσης, μαζί με ανέξοδες ευχές για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ενθαρρύνεται τη Τουρκία να συνεχίσει την εξωτερική της πολιτική με βάση τα συμφέροντα και τους στόχους της, δηλαδή τη διακηρυγμένη στρατηγική της περιγαλάζιας πατρίδας, αξιώνοντας από στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών και αφισβητώντας σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ένωση του κεφαλαίου, έχει επώδυνες συνέπειες για τους λαούς και με αυτό το κριτήριο τοποθετούμαστε κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων Ελλάδας-Τουρκία στα εντυνόμενα παζάρια για ευρωνατοϊκές διευθετήσεις εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για τους λαούς της περιοχής, όπως άλλωστε και η εμπλοκή της Ελλάδας με αμερικάνικες βάσεις στο έδαφος της και με εξοπλισμούς στην υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία.